Στην απόφαση να μην προχωρήσει στην άσκηση ποινική δίωξη κατά οποιοδήποτε προσώπου, αναφορικά με την υπόθεση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Ελένης Λοεζίδου, έλαβε ο Γενικός Εισαγγελέας. Σε ανακοίνωσή της, η νομική υπηρεσία τονίζει μεταξύ άλλων πως η απόφαση λήφθηκε καθώς θεωρείται ότι η άσκηση ποινικής δίωξης δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αφού μελέτησε το σύνολο του συλλεγέντος ανακριτικού έργου, έκρινε πως υπό τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον η άσκηση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης εναντίον οποιοδήποτε προσώπου και έδωσε προς την αστυνομία ανάλογες οδηγίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην υποεξέταση περίπτωση εξισορροπήθηκαν δύο ειδών δημόσια συμφέροντα. Αφενός το συμφέρον στο δικαίωμα διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών και αφετέρου το συμφέρον του δικαιώματος των πολιτών για ενημέρωση επί θεμάτων δημοσίου συμφέροντος. Η πτυχή της υπόθεσης, η οποία αφορά διερεύνηση του δεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων λόγω της δημοσίευσης, επαναδημοσίευσης περιεχομένου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, έχει συμπληρωθεί προημερών και ο σχετικός φάκελος αποστάλλει από την αστυνομία προς την νομική υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες χωρίς καμία σύσταση ή εισήγηση, καταλήγει ανακοίνωση.